για το Γιαννούλη να πω ότι τρίβουν τα χέρια τους οι ΠΑΟΞίδες. Mm-hmm. Υπήρχε ένα ερωτηματικό πριν από κάνα μήνα. Θα ανέβει νωρίς. Περίπατο. 7 γκολ έβαλε χθες. Πέταξε 7 γκολ. Το καλό είναι ότι είναι και πολύ χρήσιμος ο Γιαννούλης. Από ό,τι μας πληροφορούν ρεπόρτερ από Αγγλία που μιλάνε εδώ με τον Πετρωτό. Παίρνει και πάρα πολύ καλές κριτικές. Σε κάποιο παιχνίδι, από ό,τι μας είπανε, βγήκε και ο καλύτερος παίκτης της ομάδος. Βιολογικά είναι πάρα πολύ καλά. Πίσω δεν τρώει η ομάδα γκολ που έχει κάποια μειονεκτήματα κτλ. Οπότε μπαίνουν το καλοκαίρι 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Παντελόνι. Το οποίο σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ και με το financial fair play να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή θα αρχίσει τουλάχιστον να κάνει απόσβεση που θα βρει σιγά σιγά και να βγάζει λεφτά και από ακαδημίες τις οποίες έχει επενδύσει. Οι ακαδημίες που δίνει ο Σαββίδης και για παίκτες τύπου Γιαννούλη να τους παρακολουθεί, κάθε χρόνο περνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ και λέει ο Σαββίδης κάποια στιγμή πρέπει να τα πάρω πίσω, αν το δω λογιστικά το θέμα. 7,5 εκατομμύρια λοιπόν Παντελόνι, θέμα ημερών, μηνών, πόσο είναι. Εβδομάδων. Το Γιαννούλη.